καταρχήν. Καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ κοντά μου. Σε είδαμε πρώτη φορά στο Athens Exclusive Fashion Week και πραγματικά μας εντυπωσίασες όλους και ακούσαμε και πάρα πολύ καλά λόγια γενικά. Λοιπόν, θα ήθελα αρχικά να μου πεις κάποια πράγματα για εσένα, να σε γνωρίσει λίγο παραπάνω ο κόσμος, μιας και όλοι μας πλέον σε ξέρουμε σαν μοντέλο καθαρά, όπως μας έχεις πει κιόλας για τα κάστρα σου κτλ. Τζίνα, το όνομά μου. Είμαι 20 χρονών. Ασχολούμαι εδώ και 2 χρόνια επαγγελματικά με το modeling. Είναι ένας χώρος, ο χώρος της μόδας γενικά είναι δεν υπάρχει το απόλυτο για μένα. Φορά που συναντηθήκαμε, ότι είχες κάνει κάποια casting στο εξωτερικό. Θα ήθελα να μου μιλήσεις λίγο γι' αυτό, γιατί πολλές νέες κοπελές στην Ελλάδα θέλουν να βγουν στο εξωτερικό και το φοβούνται πάρα πολύ. Αλλά εσύ το τόλμησες. Πες μου για αυτή σου εμπειρία. Καταρχάς, δεν είναι στο χέρι μας το. Δηλαδή, δεν παίρνω την απόφαση, βγαίνω στο εξωτερικό, άρα φεύγω, πάω μόνη μου. Είναι το θέμα να υπάρξει υποστήριξη από πίσω, είτε είναι από το πρακτορείο, είτε είναι από το manager της κάθε, κάθε κοπέλας. Εμένα έτυχε απλά μέσα στο πρακτορείο μου. Με διάλεξαν κάποια άλλα πρακτορία από το εξωτερικό και έτσι τα επισκέφθηκα. Πέρασα από διάφορα casting, επίπονη εμπειρία, πολύ τρέξιμο. Εντάξει, βγήκα κερδισμένη, όχι στα πάντα, γιατί σίγουρα δεν πάμε για το απόλυτο. Κυνηγάμε να πάρουμε κάτι από αυτό. Και επέστρεψα αυτά. Πώς τα βλέπεις τα πράγματα στην Ελλάδα όσο αφορά τον χώρο της μόδας, αν θέλεις? Γιατί είσαι και λίγο μες στα πράγματα, λόγω του ότι είσαι και μούσα ενός σχεδιαστή αυτή τη στιγμή, για το οποίο θα ήθελα να μου πεις κάτι. Θέλω να μου πεις όμως και λίγο τη γνώμη σου για όλα αυτά. Λοιπόν, καταρχάς θα ξεκινήσω για τον αγαπημένο μου σχεδιαστή. Ο αγαπημένος μου σχεδιαστής είναι ο Βασίλης Θωμόπουλος. Το brand name είναι Βασίλης Thom. Για μένα είναι. Τι να πω, εάν δεν είχα τον συγκεκριμένο άνθρωπο στη ζωή μου που ήταν το κίνητρο στο να ξεκινήσω όλο αυτό και να φτάσω όπου έφτασα, διότι χωρίς τη βοήθειά του πραγματικά δεν θα είχα διορθωθεί, δεν θα είχα εξελιχθεί, δεν. Τον έχω σε τεράστια εκτίμηση, είναι ταλαντούχος, είναι πάρα πολύ καλός στη δουλειά του. Είναι πάρα πολύ καλό στη δουλειά του. Και φοράει και αυτό που φοράς κιόλας. Και ναι, εννοείται. Αυτό που φοράω είναι Βασίλης Thom. Είναι από την καινούργια του κολεξιόν. Και νομίζω είναι και μοναδικό κομμάτι, είναι. Από εκεί, ναι, exclusive, ναι. Στη συλλογή του δηλαδή δεν θα ξαναρθεί το συγκεκριμένο. Και γι' αυτό είμαι και πάρα πολύ περίεργη που το φοράω και που μου το εμπιστεύτηκε. Και αυτό, δηλαδή όσο μου επιτρέπει θα τον υποστηρίζω όσο μπορώ. Τέλεια, λοιπόν. Κατά καιρούς ακούμε πάρα πολλά μοντέλα τα οποία έχουν κάνει, ξέρεις, μια σχετικά πολύ καλή καριέρα στον χώρο του modeling, να έχουν δεχθεί παρενοχλήσεις, να κάνουν διάφορες καταγγελίες και αυτά. Εσένα σου έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο, σου έχουν προσεγγίσει με άσχημο τρόπο? Γιατί είναι μια πάρα πολύ εντυπωσιακή γυναίκα και πολύ όμορφη. Οπότε γι' αυτό σε ρωτάω, γιατί είναι και αυτό κάτι που απασχολεί τα νέα κορίτσια πάρα πολύ. Σε μένα δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Καμία ανηθική πρόταση κλπ. Κάτι που να με ενοχλήσει παρά τα αυτά. Έχω ακούσει από κοπέλες ότι του χώρου μου πάνω απ' όλα, ότι ναι, τους έχουν παρανοχλήσει και έχουν κάνει καταγγελίες κλπ. Σίγουρα με ενδιαφέρει να πάω καλά και να εξελίσσουμε στον χώρο του modeling, δηλαδή η πρόοδος, θα μπορούσα να χαρακτηρίσω μία λέξη. Και σίγουρα δεν θα με άφηνε αδιάφορη και ο χώρος της τηλεόρασης. Οπότε είμαι ανοιχτή σε κάθε πρόταση